καλή σας ημέρα. Είναι 3η 15 Ιουνίου και το πρώτο τμήμα της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ πέρασε πριν από λίγη ώρα τα σύνορα με τα Σκόπια και κατευθύνεται στο Γρόσεβα που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό κοστοπέδιο. Εν τω μεταξύ, μέρα με τη μέρα αυξάνονται τα ένοπλα εξόδια στην περιοχή. Χθες το απόγευμα, τρεις έρευνες που εγκατέλειπαν το Κόσοβο δολοφονήθηκαν από μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν μουσουλμάνο κληρικό. Τα εκλογικά αποτελέσματα μελετούν αναλυτικά τα επιτελεία των δύο μεγάλων κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, Σιμίτης και Σκανδαλίδης αποφάσισαν την ανασύσταση των οργανώσεων του κινήματος, που σήμερα συνεδριάζει και το εκτελεστικό γραφείο. Η Νέα Δημοκρατία πάντως δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να είναι προβληματισμένη, αποφάσισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Εγκαίνια σήμερα του νέου συστήματος των πανελλαδικών εκτάσεων με το μάθημα της ιστορίας που περίπου 90.000 μαθητές της δεύτερης τάξης θα γνωρίζουν τους βαθμούς τους μέχρι τις 10 Ιουλίου. Η βαθμολογία θα παίξει ρόλο μόνο εάν θεωρηθεί από τους ίδιους μαθητές ότι είναι ικανοποιητική. Αποσύρονται από τα βελτικά καταστήματα όλα τα προϊόντα της Coca-Cola μετά από απόφαση του Υπουργείου Υγείας της χώρας και χωρίς διευκρινήσεις. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκου εμφανίζεται καθημερινά στο Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκου ως προστατευτικά καλλιτικά, ενώ οι 15 υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν στο σχέδιο προστασίας των καταναλωτών μέσω κατάλληλων ελέγχων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία της φωτογραφίας. Να συνδεθούμε με την περιοχή του Πολυκάστρου Στουρκής και τον Χρήστο Φραγκανά για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει από τη μετακίνηση του ελληνικού τμήματος προς το Κωσυπέδιο. Καλή σας ημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε δύο ταξιδαρώματα αναχώρησε από το 501 μηχανοκίνητο τάγμα περιοχού ο προπομπός της ελληνικής ειρηνευτικής δύναμης με προορισμό την πόλη Ουρέσοβα στο νότιο Κωσυφοπαίδιο. Τρεις ώρες αργότερα, δηλαδή στις 5 ταξιμερώματα, ο προπομπός πέρασε τα ειρηνευτικά σύνορα. Η δύναμη αποτελείται από 40 οχήματα, για τα οποία τα 10 είναι τετρακυμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, δηλαδή τα ΜΗ-113, 4 DPL, καθώς επίσης και 110 άνθρωποι. Ο προπομπός περιλάμβανε φυσικά διπλωματικά με στρατιωτικό υλικό και συνοδεύονταν από στρατιωτικά τζιπάκια της αυτονομίας. Πρόκειται, Θανάση, για το τμήμα αναγνωρίσεως, το οποίο θα προετοιμάσει το χώρο υποδοχής για το κύριο μέρος της δύναμης του 501 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού, το οποίο αναμένεται στις 10 να αναχωρήσει από τα Γιάννητσα. Συνολικά πόσοι άντρες θα αναχωρήσουν? Αυτό ακριβώς ετοιμάζονται από τον Ανάση, ότι συνολικά θα αναχωρήσουν 440 άντρες της κύριας δύναμης. Όσον αφορά δηλαδή την αναχώρηση που θα έχουμε 10 και θα περιλαμβάνει επίσης και 110 οχήματα. Αρχικός προορισμός της κύριας δύναμης λοιπόν θα είναι το Πέτροβα, το οποίο και από εκεί αύριο το πρωί, εφόσον ο προπομπός έχει κάνει τη δουλειά του, έχει ετοιμάσει το χώρο, θα προωθεί σας ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Θα περιμένουμε νεότερα από σένα σε λίγη ώρα και μην αλλάξουμε θέμα. Προβληματισμός και αναζήτηση των κινήσεων θα αναστρέψουν το συγγενέ κλίμα του Πασόκ, ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό του. Πολλά κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο Άκης Χατζόπουλος, ζητούν αλλαγή πολιτική για να κερδιθούν οι εθνικέ εκλογέ. Μια πρώτη κίνηση των αποτελεσμάτων έγινε χθε το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου και συνάντηση του Πρωθυπουργού. Ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί την περιοχή του Πεδίου. Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες μετά την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ για να ξεσπάσει ενδοκυβερνητικός εμφύλιος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άκης Χατζόπουλος, με μια δίωση βόμβα προειδοποιεί τον Κώστα Σιμίτη να αλλάξει πολιτική. Αν συνεχίσουμε έτσι, σημειώνει ο κ. Χατζόπουλος, θα χάσουμε και τις εθνικές εκλογές. Σαφώς δυσμενές το εκλογικό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Που είχε απώλειες, ήρθε δεύτερο κόμμα. Οι απώλειες στις αγροτικές περιοχές, στις αποβιομηχανοποιημένες περιοχές της Ελλάδος, ήταν το λαϊκό μήνυμα. Τελευταίες προειδοποίησεις προς το ΠΑΣΟΚ μετά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές. Αλλά ως διαπίστωση και έλλειμμα πολιτικής και κοινωνικό έλλειμμα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η πιο σκληρή δήλωση που έχει γίνει μέχρι στιγμής από την λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και δίνει μια γεύση των προβλημάτων που θα
αντιμετωπίσει πλέον ο Κώστας Δημήτρης. Ο κ. Καζόπουλος της Συνεδρίας της να αποτιμήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να αλλάξει το προφίλ της κυβέρνησης. Το μήνυμα είναι ξανά με το λαό. Πρώτα η Ελλάδα, αλλά και πρώτα ο λαός. Ανάλογο τόνο ήταν και η δήλωση του Γιάννη Καπνί. Ο σοσιαλισμός, όταν οθαίνεται, πάλι να είναι σοσιαλισμός, όπου το κρασί. Όταν του βάλει νερό, πάλι να είναι κρασί. Αντίθετα στη Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Κώστα Καραμαλή και τον συνεχάρηκε την νίκη του, ενώ συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού τόνιζε με νόημα ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. Για μας η σημερινή ημέρα είναι η μέρα μεγάλης νίκης. Όχι όμως έπαρσης. Άλλωστε την αλαζονία την μονοπολούν οι κυβερνώντες. Αρνήθηκαν να λάβουν το μήνυμα των πολιτών στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Φοβούμαι ότι αρνούνται να το πάρουν και σήμερα. Η στρατηγική της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού απέτυχε. Όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, η κυβέρνηση κρίνεται στις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές του 2000. Η τελική διαφορά του 3% που εξασφάλισε η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ προμηνεί αν μη τι άλλο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων θα διατηρηθεί στα ύψη μέχρι και το Μάρτιο του 2000, όταν η Βουλή θα κληθεί να εκλέξει νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει την αποκλείουσα μειοψηφία στη Βουλή. Αυτό σημαίνει πως δεν διαθέτει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτές οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε, είναι ώρες μεγαλύτερης ευθύνης και περισσότερης δουλειάς. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από εδώ και έπειτα να ανταποκριθεί στο μήνυμα που έστειλε ο ελληνικός λαός. Επί μια μισή ώρα ανέλησαν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο Πρωθυπουργός και ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Καμβαλίδης, ενώ αποφάσισαν την ανασύσταση εκβάφρων των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και την επανεγγραφή όλων των κομματικών του μελών. Σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, έκριναν ότι αυτό είναι ευημερές, αλλά όχι ολοκληρώνω αρνητικό. Κάτω από τις συνθήκες που έγινε αυτή η εκλογική μάχη με όλα τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στα πόδια. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν θετικό. Το πολιτικό συμπέρασμα δεν υπήρξε άρνηση των στόχων της κυβέρνησης και έτσι όπως αποκρισταλώθηκε στους πολιτικούς συμπέρασμους μας δίνει όλη την πρωτοβουλία μέσα από κινήσεις προς τα εμπρός και θετικές να υλοποιήσουμε τη στρατηγική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών για την παράταξη. Με δύο μάχες μια στρατοπέδιο καθώς η περιοχή είναι γεμάτη από ελεύθερους πολιτές, Σέρβους και Αλβανόπουλους που πυροβολούν ασταμάτητα. Τρεις Γερμανοί δημοσιογράφοι έρχονται τον άνδρες της κοινωνικής δύναμης και έρχονταν μπροστά στις κάμερες έναν Σέρβο ελεύθερο πολιτή και τραπάντησαν άλλον έναν. Αργά χθες το βράδυ, από την Πρίστινα, αντάρτες του Ουσιακά, εκτέλεσαν ψυχρό τρεις Σέρβους και τώρα το εγκατέλειο του δημοσιογράφου. Είναι η στιγμή που οι Γερμανοί στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης γαζώνουν την ολεξία το αυτοκίνητο που μεταφέρει τους δύο Σέρβους σε ελεύθερους σκοπευτές. Σχεδόν επί μία ώρα οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο κέντρο της πόλης Πρίζρεν, στο Κόσοβο, και οι σκηνές που διαδραματίζονταν θύμιζαν πολεμική ταινία. Κι όμως αυτός ο άντρας που φωνάζει απεκνωσμένα βοήθεια συγχωραγεί πραγματικά. Στο διπλανό κάθισμα ο οδηγός είναι ήδη νεκρός. Λίγα λεπτά αργότερα κάποιοι πλησιάζουν ψηλά, βγάζουν τον τραυματή από το αυτοκίνητο και τον αφήνουν στην άκρη του δρόμου σε άθλια κατάσταση. Ενώ οι στρατιώτες φρόντισαν τα τραύματά του μετά από ώρα, όταν πια είχε σουρουπώσει για τα καλά. Όλα άρχισαν σύμφωνα με τους Γερμανούς όταν οι δύο ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πύρ εναντίον του ειρηνευτικού σώματος, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς οι Σέρβοι στρατιώτες που αποχωρούν συναντώνται με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τους αντάρτες του ΣΕΚΑ που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Τρεις μέρες μετά την είσοδο των νατοϊκών στρατευμάτων στο Κόσοβο και ακόμη και τώρα μεγάλες μονάδες του σερβικού στρατού αποχωρούν από την περιοχή. Άρματα μάχης περνούν περίπου από εδώ 30 χιλιόμετρα από την Κρίσια με την συνοδεία ελικόπτερων απάτης τα οποία περνούν πάνω από την ώρα.
μαζί με τα σερβικά στρατεύματα μπορούν και οι Σέρβοι πολίτες, επειδή φοβούνται τα αντίπεινα των Κοσοβάρων. Μέσα σε αυτό το χάος, τρεις Γερμανοί δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ενόπλων στην περιοχή Τούλια, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Πρίτινα. Την ίδια ώρα, οι Αλβανόφωνοι υποδέχονται σαν ήρωες τους άνδρες της ελληνικής δύναμης. Ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Πέτρος Θεοδρίτης, έπαιξε και με ένα συνείδητο οδηγούμενο νοσηλέτα, ο οποίος αφού το τραυμάτισε, το εγκατέλειψε βοήθεια. Το αγοράκι νοσηλεύεται στην ελληνική μονάδα του νοσηλεύου Πέτρου, γιατί έχει τραυματιστεί στο παράδειγμα. Ναι. Αβοήθητο εγκατέλειψε ένα τρίχρονο αγοράκι, χθες αργά το απόγευμα, οδηγός του νοσηλέτα στην Άνω Κυψέλη. Τώρα το μικρό αγόρι νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Πέτων Αγλαία Κυριακού. Υπέρχε μηχανάκι. Το μικρό αγόρι έπεσε με τους φίλους σε δρόμο που οδηγήθηκε αδιέξοδο στην Άνω Κυψέλη. Εκεί συνήθιζε να πηγαίνει τα απογεύματα με τους γονείς του. Ξαφνικά και χωρίς κανείς να καταλάβει, μια μηχανή χτύπησε το παιδί και ο οδηγός εξαφανίστηκε χωρίς να σταματήσει. Η αστυνομία τώρα αναζητεί έναν 17χρονο νεαρό ενώ το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο πατέρας του κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων. Τρελή κούρση χθες το βράδυ για ένα άλογο του υποδρόμου. Λίγο μετά τις 8 και πριν του αγώνα, το άλογο ξαφνικά αφηνίασε. Πέταξε από πάνω στον αναβάτη, κρέμισε φράχτες και τρομοκράτησε τους θεατές. Άρχισε να τρέχει σαν τρελό μέσα στην Ελλάδα. Έριξε τον αναβάτη και πήδηξε με ορμή όλα τα εμπόδια που βρήκε στο δρόμο του. Ο πιτόντρι, το ζωηρό άλογο κούρσας που καλυπάστηκε στο χώρο του υποδρομίου, τρόμαξε προς τιμή τους υπευθύνων. Κανείς όμως από τους θεατές δεν κινδύνευσε από την τρελή κούρσα του. Δεν τραυματίστηκε κανείς ούτε ο αναβάτης ούτε το άλογο. Είναι μια συνήθις περίπου κατάσταση για το χώρο. Τα άλογα εδώ είναι αθλητές, από ένστικτο λειτουργούν ως αθλητές. Ήταν λίγο πριν ξεκινήσει η 7η κούρσα. Τα άλογα είχαν ήδη πει στην Αλάνα και έκαναν προθέρμαση. Ξαφνικά ο Πιτόντρι, το νερό άλογο, άρχισε να τρέχει σαν τρελό. Οι υπόλοιποι αναβάτες προσπάθησαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να απομακρύνουν το άλογά τους από το χώρο. Έκανε μια σούζα το άλογο αυτό και έγινε μια ανατροπή. Είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο. Και στην προπόνηση. Στην προπόνηση γίνεται πιο τακτικά. Ήταν κάτι δηλαδή τυχερό άτομο που λέμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Το ζωηρό άλογο μετά από την τρελή του κούρσα επέστρεψε στους τάβλους για να ξεκουραστεί. Όσο για τον αναβάτη του, αυτός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο σπίτι του. Μια μεγάλη επιχείρηση οργάνωσε χθες το βράδυ για να σώσει 4 αδελφάκια τα οποία είχε αρπάξει ο πατέρας του και επιτρέψει να τα σκοτώσει για να. Για τρεις ολόκληρες ώρες, 4 ανήλικα παιδιά έζησαν ένα πραγματικό εφιάλτη. Στην εθνική οδό Ηρακλείου Κανίων. Όμοιροι στα χέρια του 40χρονου πατέρα, που απειλούσε να το σκοτώσει, αν δεν συναντούσε την ενδιαστάση της σύζυγό του και μητέρα των παιδιών. Φανερά σοκαρισμένος, ο παππούς, κρατώντας την αγκαλιά του ένα από τα εγγόνια του, περιέγραψε τις ώρες αγωνίας. Μια χαρά είναι τα παιδιά, ναι. Μια χαρά είναι, αλλά αυτός ο κύριος. Από διάρκεια. Ο Γιώργος Μεταξάκης βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του εδώ και μία εβδομάδα. Την Κυριακή το απόγευμα, ο 40χρονος ζήτησε να πάρει τα 4 παιδιά, το μικρότερο 1,5 έτους και το μεγαλύτερο 11 χρόνων, για να πάνε όλοι μαζί με το αυτοκίνητο στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου θα ψήφουν. Πήγε να πάρει τα παιδιά, να τα πάρει στο παιδί, να τα δει. Και αυτό τα πήγα. Είναι και τα δύο μέρα τα διαφορά και τα τουρίδια. Θα τα σκοτώσει. Στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Μεταξάκης τηλεφώνησε από το κινητό του στην 30χρονη σύζυγό του Αργυρό. Τη ζήτησε να το συναντήσει μόνη της στην εθνική οδό Ηρακλείου Πανίων για να της δώσει τα παιδιά. Και την απείλησε ότι αν δεν το έκανε θα τα σκότωνε. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το θρίλερ για τα 4 ανήλικα παιδιά. Τα αθώα θύματα αυτής της οικογενειακής διαμάχης. Η 30χρονη μητέρα φοβήθηκε και αποφάσισε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Αμέσως άντρες των ειδικών δυνάμεων και πάνω στην αστυνομική άρχισαν
πήγαν να δουν τον 40χρονο άνδρα και τα 4 παιδιά. Γρήγορα τον εντόπισαν στην εθνική οδό. Εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Τον περικύκλωσαν όμως περιπολικά τη θέση. Στη θέα των περιπολικών, αξιωμάτιος καθενός και άρχισε να κινείται στον εθνικό δρόμο πάνω με ειδηλιώδη ταχύτητα και επικίνδυνα. Ο 40χρονος αναγκάστηκε να σταματήσει. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω τα παιδιά του. Τα 4 ανήλικα, σοκαρισμένα από την περιπέτεια που έζησαν, μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου και από εκεί στο σπίτι του. Η αστυνομία συνέχισε τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Γιώργου Μεταξάκη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είναι γερμό σήμερα στο λιμάνι τη Καρκίδα, όπου ένα φορτηγό κρυμμένο με χαλίκι βρέθηκε στη θάλασσα όταν υποχώρησε την απόρρια του χέρι την ώρα του Μεταξάκη. Ο οδηγός του και ένα μέλος του αντιπληρώματος διέταξαν στο νερό, τραυματίστηκαν προς όλα αυτά, ενώ αμέσως και ολόκληρη κίνηση για την ανέλυση του τεράστιου οχήματος. Οι επιβάτες του φεριμπότ Μιχαήλ Άλφα αλλά και οι περαστικοί από το λιμάνι της Αρκίτσας έμειναν άφωνοι όταν είδαν την μπουκαπόρτα του πλοίου να κόβεται στα δύο την ώρα που αυτό το φορτηγό που μετέφερε χαλίκι έμπαινε στο φεριμπότ. Δύο μέλη του πληρώματος που ήταν πάνω στην μπουκαπόρτα βρέθηκαν στη θάλασσα και κινδύνευσαν να καταπλακωθούν από το φορτηγό. Ευτυχώς βγήκαν ζώοι από το νερό. Η ώρα ήταν 3 και 10. Το Μιχαήλ Άλφα ετοιμαζόταν να αποπλέψει από το λιμάνι της Αρκίτσας για το συνηθισμένο δρομολόγιο προς την Αιδιψό. Τελευταίο στη σειρά των αυτοκινήτων είχε μείνει το φορτηγό με το χαλίκι. Ο οδηγός του άρχισε σιγά σιγά να το ανεβάζει στο φεριμπότ και ξαφνικά ο καταπούλτης έσπασε. Ίσως γιατί το φορτηγό ήταν υπερφορτωμένο, αλλά ίσως και γιατί η μπουκαπόρτα ήταν σάπια. Οι Γερανοί ανέλκυσαν λίγη ώρα αργότερα το φορτηγό, ενώ οι περίπου 70 επιβάτες περίμεναν για 2 ώρες το επόμενο φεριμπότ για να φτάσουν στον προορισμό του. Για να επιβαστούν όμως χρειάστηκε ένα στοιχείο που μπορείτε να δείτε ολόκληρη επιχείρηση. Επιστρέφουμε σε ένα από τα τραγελαφικά των εκλογών. Ένα ιδιαίτερα καυτό τρόπο βρήκε ένα 37χρονο από τον Δήμο Αιγαίων του Λακατανίας για να εκδηλώσει τη διαμαρτυρία του στις εκλογές. Ο επαμεινώνοντας τα ράτσα που αντιμετωπίζει οικολογικά προβλήματα, χωρίς να το καταλάβει κανείς, έβαλε φωτιά στην κάλπη και αμέσως πήρε φωτιά. Και πήρε η κάλπη φωτιά. Όχι πάντως γιατί το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε, αλλά γιατί ένας ψηφοφόρος αποφάσισε να στείλει το μήνυμά του με έναν ορθόδοξο τρόπο. Συνέβη στην Ετωλοκαρνανία, στο Δήμο Θεστιαίων. Ο 37χρονος, επαμεινώντας τα ράτσα, αντί για ψηφοδέλτιο, έριξε στην κάλπη βενζίνη. Πήγε μέσα, έβαλε από το κάλπη βενζίνη, έριξε στην κάλπη και αμέσως έτρεξε έξω. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Η κάλπη τυλίχθηκε στις φλόγες και κάποια από τα ψηφοδέλτια πήραν φωτιά. Έκλεισε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που προσπαθούσαν να σώσουν την κατάσταση. Όσο για τον θερμό αιμοψηφοφόρο, μετά τη φωτιά έγινε καπνός. Φοβήθηκαν όλοι, και μας δημιούργησε μια αναστάτωση. Αυτό ήταν. Ο 37χρονος επαμεινώντας τα ράτσα, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αλλοιώθηκε, καθώς τα ψηφοδέλτια που καταστράφηκαν ήταν εκτός κάλπη. Συνεχίζει την απεργία πείνας ο φυλακισμένος αστυνομικός Γιώργος Βερβεράκης για να αποδείξει ότι δεν είναι σχέση με την ελληνική αστυνομική τράπεζα για την οποία κατηγορείται. Ο νεαρός αστυνομικός αναφέρθηκε στην αστυνομία των φυλακών Πορτογαλού, ενώ έξω από το πλοίο ξεκίνησε την απεργία πείνας και η μητέρα του. 11 μέρες τώρα οι γονείς του πρώην αστυνομικού Γιώργου Βερβεράκη βλέπουν το παιδί του να αργοσπίνει πίσω από τα κάκελα των φυλακών Πορτογαλού. Να κάνει απεργία πείνας προσπαθώντας να αποδείξει ότι βρίσκεται στη φυλακή άδικα. Ότι δεν ήταν αυτός που συμμετείχε στη ληστεία της Αγροτικής Τραπέζας των Αχανών πέρυσι το Σεπτέμβριο. Η υγεία του Γιώργου Βερβεράκη τις τελευταίες μέρες έχει χρονιστεί. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο των φυλακών. Εκεί έφτασαν γεμάτη αγωνία και οι γονείς του. Δεν θέλω την αθώση του ή την ενοχή του να μου την πει κανεί. Υπάρχουν τα αρμόδια δικαστήρια για όλα. Θέλω να αποφυλακιστεί ο γιος μου με περιοριστικό χώρο. Εμείς είμαστε οι γονείς του, θα είμαστε μαζί του. Κάθε φορά που η 50χρονη μητέρα ακούει το γιο της μέσα από την φυλακή να λέει ότι είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος, τα γόνατά της κόβονται. Η αιμονή του παιδιού την τρομάζει. Κάνω έκκληση στον κύριο Μακαριότατο Στόδουλο, ζητώ να έρθει εδώ στη φυλακή, να με κοινωνήσει. Είναι το μόνο που δέχομαι στον οργανισμό μου για να πάω στο Θεό κοντά και επίσης να δωρήσω το σώμα μου, τα όργανά μου, την καρδιά μου και την ψυχή μου στην εκκλησία. Να έρθει εδώ να του το υπογράψω. Πάει κανείς να βλέπει με το αυτοκίνητό του και τις πινακίδες του να
πάει να κάνει ληστεία. Και ήταν και αστυνομικός. Για μια καλωσμένη παγίδα στην οποία έπεσε ο γιος της μιλά και η Χρυσούλα Βρεβεράκη, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει ότι τα όνειρα μιας ζωής γκρεμίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Ίσως γι' αυτό κάθε φορά που το σκέφτεται, δεν ξεσπά. Εδώ είναι έτοιμο μνήμα. Από την ελληνική αστυνομία. Από την ελληνική αστυνομία. Που μου το διάλυσε. Από τις ειδικές δυνάμεις που είχα έναν άντρα και ένα λεπέδι. Και θέλω να μου το πεθάνει. Από το πτυχίο του χημικού που έχει. Αυτά είναι τα πτυχία του. Αυτά στον αγώνα του. 27 χρόνια είναι παντρεμένη. Όσο χρονών είναι ο γιος μου δεν έχω λείψει από πλάι του. Κάποιες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν στους γονείς του Γιώργου Βερβεράκη να δουν το γιο του. Και έφυγαν απογοητευμένοι, αλλά και αποφασισμένοι να δώσουν τη δική τους μάχη για να σώσουν το παιδί του. Θέλω να κάνω μια φορά και σε όλο τον κόσμο. Είναι το μόνο παιδί που έχουμε τελικά. Ας βοηθήσει όποιον μπορείτε. Μια τροπή παίρνει μέσω Αυστραλίας την μυστηριώδη υπόθεση των δύο εξαδέλφων που είχαν βρεθεί νεκροί πριν από ένα χρόνο μέσα σε φουσκωτό σκάφος παγιά της Ραφίνας. Οι Αυστραλοί ιατροδικαστές που εξέτασαν τα συμπτώματα υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Λοΐζος και ο Γιώργος Καραλής έπεσαν θύματα άγριας δολοφονίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τους συγγενείς τους που από την αρχή επέμεναν σε αυτή την εκδοχή. Χρειάστηκε να περάσουν ένας χρόνος και 10 ημέρες από τον περασμένο Ιούνιο που τα δύο ξαδέλφια από την Αυστραλία βρέθηκαν κατακρεουργημένα μέσα στο φουσκωτό τους, ανοιχτά της Ραφίνας κοντά στην Εύβοια για να πάρουν σάρκα και οστά η χειρότερη φόβη των γονιών του Γιώργου Λοΐζου και του Γιώργου Καραλή. Αυτό που από την πρώτη στιγμή φώναζαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, ότι δηλαδή οι δύο νέοι δολοφονήθηκαν από αδίστακτους μαφιόζους, τώρα έρχονται να επιβεβαιώσουν αστυνομικοί και ιατροδικαστές από την Αυστραλία που ανέλαβαν να συνεχίσουν την έρευνα για λογαριασμό της οικογένειας των θυμάτων. Τα παιδιά τα σκότωσαν με μαφιόζικο τρόπο και πήραν μήνυμα, γιατί έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην πάει κανένας εκεί γιατί έπρεπε να αποπερασπιστούν κάποιες δουλειές. Τους δύο νεαρούς είχε εντοπίσει τα ξημερώματα της 3ης Ιουνίου πέρυσι ο καπετάνιος του ελιευτικού Θίελα, Νίκος Χρυσαφογιώργος, στα νότια του Εβοϊκού Κόλπου. Το έπλεα κυβέρνητο και το ρολ μπαρ κρεμόταν από ένα σκηνή το άψυχο σώμα του 28χρονου Γιώργου Καραλή. Στην πρίμνη του ταχύπλοου βρισκόταν νεκρός μέσα στο νερό και δεμένος από την προπέλα της μηχανής, ο 32χρονος αδελφός του Γιώργος Λοΐζος. Η τρεμελής ομάδα ιατροδικαστών που έκανε την νεκροψία νεκροτομή κατέληξε ομόφωνα στην εκδοχή του ατυχήματος και της αυτοκτονίας. Το θάνατο αυτό οφείλεται σε απαγωνισμό. Τα δε ευρήματα συνηγορούν υπέρ της εκδοχής της αυτοκτονίας. Ήταν δεμένος αυτός. Ποιος τον έδεσε, ποιος τον έριξε μέσα. Ήταν δεμένος. Και ποιος τον έριξε απάνω στην προπέλα. Λοιπόν, εδώ πρόκειται περί εγκληματικής ενεργείας. Αυτή η διαπίστωση του κυρίου Γιαμαρέλου όμως δεν εισακούστηκε από τις λιμενικές αρχές που είχαν αναλάβει την προανάκριση. Οι συγγενείς των δύο νέων υποστηρίζουν ότι το λιμενικό έκλεισε πολύ γρήγορα την υπόθεση και έστειλε τη δικογραφία στον εισαγγελέα κύριο Αγγελόπουλο, επισημένοντας μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της ιστολογικής και τοξικολογικής εξέτασης βρέθηκαν ίχνη από χασίς και αλκοόλ στο αίμα των δύο νέων. Στις αντίστοιχες εξετάσεις όμως που έγιναν στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Μελβούρνης δεν ανιχνεύτηκε απολύτως τίποτε στα σπλάχνα του Γιώργου Καραλή. Ο Αυστραλός ιατροδικαστής μέσα από το πόρισμα 35 σελίδων που συνέταξε στη Μελβούρνη δεν αφήνει κανένα περιθώριο ο θάνατος του Γιώργου Καραλή και του Γιώργου Λοΐζου να προήλθαν από ατύχημα ή αυτοκτονία. Είναι κατηγορηματικός. Πρόκειται για ανθρωποκτονία και μάλιστα τονίζει ότι του θανάτου προηγήθηκαν άγρια βασανιστήρια. Ούριαζα 375 μέρες σήμερα ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Επιτέλους έλαβε αλήθεια. Ο εισαγγελέας κ. Αγγελόπουλος πριν από 10 μέρες άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνων για τη δολοφονία του Γιώργου Λοΐζου και του ξαδέλφου του Γιώργου Καραλή. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των δύο νέων νιώθουν αδικαιώνονται από ένα χρόνο τώρα προσπαθούν να αποδείξουν ότι το δολοφονικό έγινε από επαγγελματίες μαφιόζους οι οποίοι θέλησαν να τους κλείσουν το στόμα για να μην αποκαλύψουν ότι ήταν. Ο γερμανός σήμερα χθες στα κρατήρια της Ιταλίας Πειραιά όταν σηκώθηκαν οι αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι φώναζαν και κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μάλιστα, ένας από αυτούς στηρίχθηκε με ένα σετόνι και απειλούσε να αυτοπυρποληθεί. Ενώ πάνω από το κομμάτι της αστυνομίας έκαναν έφοδο για να καταστήλουν την εξέγερση. Αναταραχή κρατητήρια της ασφάλειας στην οδό Ασκληπίου στον Πειραιά. 50 αλλοδαποί κρατούμενοι εισεγέθηκαν, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης, αλλά και για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένουν φυλακισμένοι μέχρι να απελαχθούν από τη χώρα μας. Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμα
όταν ένας κρατούμενος απείλησε ότι θα αυτοπυρποληθεί, τυλίγοντας το σώμα του ένα εντόνι. Για περισσότερο από μία ώρα οι αλλοταπείς κρατούμενοι έσπαγαν έπιπλα και πέταγαν αντικείμενα προς τους φύλακες. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στα κρατητήρια άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, περιπολικά της άμεσης δράσης και αστυνομική της ομάδας ΔΙΤΑ. Οι κομμάτων της αστυνομίας πάνω πλοίο μπήκαν στα κρατητήρια. Η τάξη αποκαταστάθηκε και οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από την οδό Ασκληπιού. Αυλαία σήμερα για το νέο σύστημα εξετάζουν τη Δευτέρα Σπουδίου θα εξετάσουν το μάθημα της ιστορίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Η βαθμολογία του θα παίξει ρόλο στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια μόνο αν θεωρηθεί από τη σύνδεση της μαθητής του πανεπιστήμιου. Σταθρανία κάθεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γεράσιμου Αρσένη. Είναι η πρώτη δοκιμασία για 90.000 μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Η βαθμολογία βέβαια των παρελαδικών αυτών εξετάσεων θα μετρήσει για την εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ μόνο αν είναι ευνοϊκή. Έτσι, για τους περισσότερους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, οι εξετάσεις δεν αποτελούν παρά μόνο το μεγαλύτερο τεστ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Πήγαμε κατευθείαν στα βαθιά. Η νέα τεχνολογία θα βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Οι μαθητές των 7.000 λυκείων της χώρας, οι οποίοι από τις 7.30 θα βρίσκονται στα σχολεία τους, θα πάρουν τα θέματα μισή ώρα αργότερα. Στις 8 το πρωί θα μεταδοθούν αυτόματα σε όλα τα σχολεία μέσω κωδικοποιημένου μηνύματος που θα εκπέμψει η κρατική τηλεόραση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε σχολείου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Φοβόμαστε. Μην πιάσει άγχος, αλλά αυτό έχουν περάσει κι άλλοι. Πρώτο μάθημα των εξετάσεων είναι η ιστορία. Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι 3 ώρες και τα ονόματα των μαθητών θα είναι καλυμμένα, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού από τους βαθμολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή. Το Υπουργείο Παιδείας να μην περιλάβει την εξετάσια ήδη ό,τι διδάχτηκε με συνοπτικό τρόπο. Συγκεκριμένα για την ιστορία, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη η ορθή αναφορά προσώπων και γεγονότων, ο τρόπος που θα αναπτύξουν την κριτική του σκέψη όταν αυτό του ζητηθεί. Πάντως, το Υπουργείο Παιδείας συστήνει στους μαθητές να προσπαθήσουν να αποδώσουν το ουσιαστικό νόημα του θέματος και να ξεχάσουν την παπαγαλία. Και να έρθουμε τώρα στο θέμα των μολυσμένων τροφίμων μετά τον σάλο των διοξινών. Πολλοί ήταν αυτοί που πανικοβλήθηκαν και όχι αδίκως. Εμείς βρήκαμε αυτό που δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, καθώ η τροφή των μελιών, περιπτών και κοτόπουλων γίνεται. Σάλος έχει προκληθεί στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μετά την αποκάλυψη ότι τα βελγικά κρέατα περιέχουν την άκρο τοξική και καρκινογόνο ουσία διοξίνη. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε το αντίδοτο κατά της επικίνδυνης αυτής ουσίας. Εάν έχετε λοιπόν έστω και λίγο χώρο στο σπίτι σας, τώρα είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτείτε και να φτιάξετε το προσωπικό σας τροφείο με απότερο σκοπό βέβαια να απολαύσετε φρέσκα αλλά και υγιεινά προϊόντα. Όπως έκανε και ο κύριος Μελτιάδης και τώρα ανήκει στους λίγους που δεν ανησυχούν. Στις εποχές δεν περνάει πολλά. Έτσι είναι ακριβές οι τροφές, τα τριφύλια, όλα αυτά και τα έχουμε για το σπίτι. Να σπάξουμε κάτω φάμε, κάνα αυγό, καμιά όρθα, αυτά. Ο κύριος Μελτιάδης εδώ και χρόνια έχει φτιάξει ένα μικρό παράδεισο μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Τόσο για τον ίδιο και τη σύζυγό του, αλλά περισσότερο για τα παιδιά και τα 5 εγγόνια του. Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την κυβωτό του Νόε, αφού εκτός από κότες και κατσίκες περιέχει και πέδικες. Αλλά τα ζώα αυτά δεν βρίσκονται στον χώρο αυτό για προστασία, αλλά για κατανάλωση. Ο κόσμος που μας ακούει και που μας βλέπει με τα δεδομένα τα σημερινά, δεν πρέπει να αγοράσει κανείς πράγμα. Να κάνει δικά του, όσο μπορεί, όσο στενάδα και να έχει, να πάρει καμιά όρθα, να τρώει ένα αυγό φρέσκο, καθαρό. Παλανιάρικο αυγό που λένε. Κι αν παρόλα αυτά αναρωτιέστε με τι προϊόντα εκτρέφει τα ζώα του, ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο. Καλαμπόκι και κρυθάρι. Και τριφύλι. Και χόρτα από το χωράφι. Το Βέλγιο ψωνίζεται τροφέ. Όχι. Ψωνίζεται από την Κόρινθο. Όπως φαίνεται, οι κάτοικοι εδώ στην Άνω Γλυφάδα δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να φοβούνται τα μολυσμένα από τη διοξίνη κρέατα. Όπως και ο κύριος Νίκος Κιατίδης, που καθημερινά μπορεί να έχει φρέσκο κρέας από κότες αλλά και κουνέλια, χωρίς να διαρωτάται για την προέλευσή τους. Ενώ όταν άρχισε ο πόλεμος των διοξινών, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν ότι. Καλύτερα που το είχαμε, γιατί είχαμε δικά μας πράγματα. Δεν παίρναμε απ' έξω για να τρώμε, να ψωνίζουμε. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι που χτυπούν τώρα το κεφάλι τους, αφού λίγο πριν ξεκινήσει ο σάλος των διοξινών, πούλησαν τα ζώα τους καθώς δεν είχαν χρόνο να τα περιποιηθούν. Είχα μεγάλο δοτήσιο, είχα κότες μέσα, κακίκια, γουρούνια, τα πάντα. Πολλά ζώα. Είχανε πολλή δουλειά. Βασικά εντάξει, εγώ θα τα καθάριζα μια φορά την εβδομάδα, εντάξει.
Είχε λίγο δρόμο, αλλά εντάξει, τουλάχιστον